μόνο τρίποντο που έχει βάλει ο Πρωθυπουργός είναι το τρίποντο της ακρίβειας. Διότι στην ευημερία τα σούτ είναι όλα airball. Και το λέω αυτό, διότι ωραίες είναι οι ατάκες, οι εύκολες, αλλά ο λαός μας ζει μια οδυνηρή πραγματικότητα. Είμαστε πρωταθλητές της ακρίβειας. Το μήνα Μάρτιο είχαμε υπερτετραπλάσιο πληθωρισμό στα τρόφιμα. Το μήνα Απρίλιο υπερτριπλάσιο πληθωρισμό στα τρόφιμα. Στην υγεία, στις ιδιωτικές δαπάνες, είμαστε δεύτεροι από το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας επερνά μόνο η Βουλγαρία. Στα ενίκεια, σε 4 χρόνια 42% αύξηση για τις οικογένειες. Όλα αυτά κάνουν την πραγματικότητα καθημερινά πιο δύσκολη. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει στις ευρωπαϊκές εκλογές να στείλει ο ελληνικός λαός ένα μήνυμα απέναντι στην αλαζονία της κυβέρνησης και να στηρίξει τη σοβαρή και αξιόπιστη αντιπολίτευση που μπορεί να είναι η μελλοντική κυβερνητική επιλογή για να έχουμε μια χώρα πολλών ευκαιριών για τη νέα γενιά, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα έχουν ρύθμιση στα χρέη τους και γραμμή χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά κονδύλια ώστε να αποκτήσουν ανταγωνιστικότητα, δίκαιη πράσινη μετάβαση και ισχυρό κοινωνικό κράτος για όλους. Αυτό είναι το μέλλον της Ελλάδας ως μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα και όχι πολιτικές που μας απομακρύνουν σταθερά από τον πυρήνα, τον αξιακό αλλά και τον οικονομικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν μια εξαιρετική πρωτοβουλία και από τις τοποθετήσεις των συμμετεχόντων όσο παρακολούθησα, αλλά και λόγω της παρουσίας του Φρανσουά Ολάντ, ενός ανθρώπου που το κρίσιμο 2015 μαζί με τον τότε πρόεδρο Γιούνκερ ήταν αυτοί που κράτησαν τη χώρα μας στη ζώνη του ευρώ. Διότι η Ελλάδα είναι η Ευρώπη, η Ελλάδα απλά πρέπει να αγωνιστεί και πάνω απ' όλα το πολιτικό σύστημα για να φτάσουμε στους δίθες ευημερίας της Ευρώπης και γι' αυτό θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις.